Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα απόγευμα, λίγο πριν τις 7, μεγάλη Δευτέρα σήμερα, και υπέρβαση όπως πάντα ζώντα ανά στις οθόνες σας από τη φιλόξενη συχνότητα του Contra Channel. Καλησπέρα στο Λεωνίδα Σάμο. Καλησπέρα, κύριε. Ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα, αγαπητέ μου Λεωνίδα, η εβδομάδα των παθών. Και φαίνεται ότι αυτή η εβδομάδα, με βάση την ειδησιογραφία που έχουμε σήμερα, Λεωνίδα μου, είναι εβδομάδα παθών για τραπεζίτες, για κεντρικούς τραπεζίτες, για στουρνάρες. Θα έχουμε το χρόνο στη διάρκεια της εκπομπής να τα πούμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη επικαιρότητα. Εσείς μείνετε στις οθόνες σας. Μαζί μας όπως πάντα ο Στέφανος ο Κουλουμπής στο στούντιο και ο Γιώργος ο Κοντός στο κοντρόλ. Και να ξεκινήσουμε, αγαπητέ μου Λεωνίδα, με το σημερινό πρωτοσέλιδο της Contra News. Ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτοσέλιδο που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα των παθών της μεγάλης εβδομάδας για τους Έλληνες τραπεζίτες. Την έχουμε την εικόνα με το πρωτοσέλιδο. Διαβάζουμε λοιπόν το πρωτοσέλιδο της Contra News. Σταυρώνουν τους τραπεζίτες οι δανειστές. Θέλουν τον απόλυτο έλεγχο των τραπεζών με πρόσχημα τα stress test και τα θαλασσοδάνεια. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας για την εικόνα. Αγαπητέ μου Λεωνίδα, πόσο καιρό εμείς το φωνάζουμε ότι θα έρθει η ώρα που θα τους επιστρέψει τελικά ο λογαριασμός. Γιατί τα ψέματα ψέματα, και αυτοί που τα τρώγανε οι ξένοι τα τρώγανε όσο θέλανε να τα τρώνε και μέχρι όποτε θέλανε αυτοί να τα φάνε. Εγώ θα παραπέμψω την κουβέντα και τους τηλεθεατές να βρουν αναρτημένο ένα άρθρο σου, ο τρίτος κύκλος. Αυτό. Αυτό λες και διαβάσαμε βουλωμένο γράμμα το 2012. Αυτό αλήθεια. Είναι όλη ό,τι πραγματικότητα, ό,τι ζούμε σήμερα, το έχεις ήδη γράψει από το 12 ήταν. Από το 12, από το 12, από το 12, από το 12. Και εδώ όμως τώρα με τις τράπεζες. Συγγνώμη, για να καταλάβουν ο κόσμος ότι ο πρώτος, δεύτερος κύκλος ήταν εμείς, οι Λιανικοί. Μικροί και μικρομεσαίοι. Μικροί και μικρομεσαίοι. Κάποια στιγμή ο τρίτος κύκλος που ζούμε τώρα, αυτόν τον καιρό, είναι οι μεγάλες τάξεις, οι μεγάλοι παίκτες του Και τώρα οι τραπεζίτες στοχευμένα. Ναι. Στοχευμένα γιατί η Λεωνίδα μου τελείωσε το παραμύθι. Mm. Δηλαδή, κρύβανε 50 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια. Τους λέγανε ότι τα κόκκινα δάνεια είναι 100, 102, 103, 108 δις και αυτά είναι πάνω από 150 δισεκατομμύρια. Παραμύθι, παραμύθι, στο παραμύθι, στο παραμύθι, φτάσαμε στο 2018. Και ναι, τη 2018, τώρα που τρέχουν τα καινούργια stress test, ακούγεται ότι η ελάχιστη ανακεφαλαιοποίηση που θα συζητηθεί από τις τράπεζες είναι άλλα 5 δισεκατομμύρια. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, ποιος θα τα βάλει αυτά τα 5 δισεκατομμύρια, πώς θα τα βάλει, με τι αντάλλαγμα, ξαναγυρνάει το φάντασμα το κουρέματος των καταθέσεων, θα έχουμε, δεν θα έχουμε. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που είναι στο τραπέζι και είναι πραγματικά πολύ δυνατό το σημερινό πρωτοσέλιδο της Contra News και λέει τι είναι αλήθεια, γιατί έρχεται η στιγμή που θα ξυλωθούν και οι τελευταίοι Έλληνες τραπεζίτες που απέμειναν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή έφυγε η πρώτη φουρνιά, τώρα θα φύγει η τελευταία. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι τελικά πληρώνουν τις δικές τους λάθος επιλογές, Λεωνίδα μου. Βέβαια τις δικές τους λάθος, γιατί λειτουργούν σαν υπάλληλοι και σαν τραπεζίτες. Έτσι, μπράβο. Αν είχαν ακούσει αυτά που τους λέμε από την υπέρβαση εδώ και 4 ολόκληρα χρόνια και είχαν διαχειριστεί τα κόκκινα δάνεια δυναμικά από την αρχή, με λύσεις εφικτές, με λύσεις βιώσιμες για τους δανειολήπτες, με κουρέματα, με διαγραφές παράνομων και καταχρηστικών χρεώσεων, γιατί το νομοθέτησε ο Βασίλης ο Κόκαλης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για τους αγρότες, και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να νομοθετηθεί οριζόντια για όλα τα δάνεια. Δεν μιλάω μόνο για τα κόκκινα, μιλάω και για τα ενήμερα. Γιατί ο ενήμερος δανειολήπτης θα πρέπει να συνεχίσει να χρεώνεται και να πληρώνει τις παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις των τραπεζών, τα πανωτόκια και τους εξολογιστικούς στόχους? Εάν λοιπόν μας είχαν ακούσει, δεν θα ήταν σήμερα αναγκασμένοι να υποχρεώνονται να τα ξεπουλάνε τα δάνεια στα funds στο 2% και 10% να είχαν εισπράξει, θα είχαν 8% παραπάνω έσοδα. Άρα λοιπόν σήμερα αναγκάζονται να πάνε σε πολιτικές που τα δάνεια τα κόκκινα τα ξεπουλάνε κυριολεκτικά στα funds, τρώνε τις προβλέψεις ξεπουλώντας τα κόκκινα δάνεια, γιατί το ξεπούλημα των κόκκινων δανείων στο 2%, για όσους καταλαβαίνουν 5 γράμματα από ισολογισμούς τραπεζών, δεν γίνεται τζάμπα. Για το δάνειο στο παθητικό υπάρχει μία πρόβλεψη. Εδώ λοιπόν, αν πουληθούν 20 δισεκατομμύρια δάνεια μέσα στο 2018 στο 2%,
θα γραφτούν 19 δισεκατομμύρια ευρώ ζημιές στις προβλέψεις. Και αυτά λοιπόν όπως είναι θα φύγουν. Θα είναι μείον 19 δις ολογισμοί. Άρα λοιπόν αυτό δεν γίνεται τζάμπα, έχει κόστος. Το κόστος θα οδηγήσει σε νέα ανακεφαλαιοποίηση και θα έρθουν τώρα οι ίδιοι αυτοί αδιάλακτοι τραπεζίτες, οι ίδιοι αυτοί άπλιστοι που ταλαιπωρούν τους δανειολήπτες επί τόσα χρόνια και αρνούνται να κάνουν ρυθμίσεις και κουρέματα που να είναι στο πλαίσιο της κοινής λογικής και της βιωσιμότητας, έρχονται τώρα να πρέπει να τα ξεπουλάνε, να καταστρέψουν τους συλλογισμούς των τραπεζών και να οδηγηθούν σε νέα ανακεφαλαιοποίηση και να δούνε και την πόρτα της εξόδου, να τους στείλουν στα σπίτια τους. Και από τραπεζίτες, σε λίγο τους βλέπω και αυτούς να έρχονται, Λεωνίδα μου, από κοντά στην υπέρβαση, να γίνουν και αυτοί ακριβιστές. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα σας διώξουνε, σας έχουν τυλιγμένους και με δικογραφίες. Έχει φροντίσει ο Στουρνάρας με τα πορίσματα του SSM να σας έχει τυλίξει όλους σε μια κόλλα χαρτί και να σας έχει στείλει κατηγορούμενο. Σήμερα αυτό δεν ακούγεται, δεν το λέει κανένα κανάλι, Λεωνίδα. Μόνο εδώ από το Κόντρα Τσάνελ ακούγεται. Υπάρχουν πάνω από 100 μεγαλοστελέχη τραπεζών που είναι υπόδικοι. Θέλεις για τα δάνεια των κομμάτων, που θα δούμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής, ένα βρώμικο παιχνίδι που παίζεται αυτή τη στιγμή, με το οποίο επιχειρείται να ξαναπάει η υπόθεση στο αρχείο. Θέλεις με τα δάνεια λοιπόν των κομμάτων. Θέλεις με τα δάνεια των ΜΜΕ, αυτά που έβγαλε η Εξαστική Επιτροπή. Θέλεις με τα δάνεια και τις διαγραφές δανείων των στελεχών. Θέλεις με την πράσινη ανάπτυξη. Θέλεις με τα θαλασσοδάνεια των εφοπλιστών. Υπάρχει πλέον μια ομάδα τουλάχιστον 100 μεγαλοστελεχών, ανάμεσά τους και προσωπικότητες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που είναι και κατηγορούμενοι. Δεν θα σας διώξουν λοιπόν μόνο, θα σας στείλουν και κατηγορούμενους. Και θα πληρώσετε τα λάθη και την αδιαλαξία σας, που επί 4 ολόκληρα χρόνια από την υπέρβαση σας δείχνουμε το δρόμο της λύσης. Μια λύση με κοινωνική ειρήνη, με ένα συμβιβασμό, με ένα καινούριο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών. Και εσείς αντί να πάτε να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο της κοινής λογικής, ακολουθήσατε το δρόμο της αδιαλαξίας που σας έβγαλε εδώ, που σας έβγαλε σήμερα. Θα βρεθείτε χωρίς τράπεζες και θα βρεθείτε και κατηγορούμενοι, το επαναλαμβάνω. Και για να δούμε, αγαπητέ μου Λεωνίδα, γιατί ακριβώς μιλάμε, θα παρακαλέσω τον Στέφανο τον Κουλουμπή να μας βάλει στην οθόνη μας το πρωτοσέλιδο που αναδείξαμε της ναυτεμπορικής την προηγούμενη εβδομάδα, που έχει έναν πανηγυρικό τίτλο ότι δήθεν επιταχύνεται, να το κατεβάσει λίγο πιο κάτω σκηνοθέτης μας, ότι δήθεν επιταχύνεται η μείωση των κόκκινων δανείων. Ακούστε, να το κρατήσουμε λίγο στην οθόνη. Υπάρχει λοιπόν ένας μύθος που πλανάται ότι μειώνονται τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ο κόσμος και οι περί τις τράπεζες και ίσως και κάποιοι στην κυβέρνηση αφελείς, το βάζω σε παρένθεση, να το πιστεύουν. Ευχαριστώ το σκηνοθέτη μας για την εικόνα. Εδώ λοιπόν, αγαπητέ μου Λεωνίδα, αυτό που παίζεται είναι ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο και κοροϊδεύουν και την κυβέρνηση μέσα από τα τεχνάσματα της δημιουργικής λογιστικής, ενώ τα κόκκινα δάνεια στην πραγματικότητα αυξάνονται, γιατί κάθε μέρα που περνάει και τα δάνεια που ήταν μέχρι πρώτενος ενήμερα κοκκινίζουν. Ενώ στην πραγματικότητα τα κόκκινα δάνεια αυξάνονται, αυτοί τα εμφανίζονται ότι μειώνονται, γιατί οι τράπεζες ξεφορτώνονται από τους ισολογισμούς. Και πώς τα ξεφορτώνονται? Είτε με μαζικούς πληστηριασμούς, είτε με μαζικές πωλήσεις στα funds. Αυτή είναι η συνταγή. Το ότι φεύγουν όμως 1000 κόκκινα δάνεια από τους ισολογισμούς των τραπεζών, δεν σημαίνει ότι αυτά τα δάνεια γίνανε ενήμερα, ότι πρασίνησαν και ότι εξυπηρετούνται. Και δεν φτάνει αυτό για να καλύψει τη ζημιά που έρχεται από πίσω από τα άλλα τα δάνεια, από αυτά που μέχρι πρότινος ήταν ενήμερα, που έστω με το ζόρι εξυπηρετούνταν, που τώρα έρθει η ώρα τους να κοκκινήσουν αυτά. Και εμείς το βλέπουμε, Λεωνίδα, στην υπέρβαση καθημερινά αυτό. Πόσος κόσμος έρχεται που λέει ότι εμένα φέτος μου κοκκίνησε το δάνειο, πριν από 6 μήνες μου κοκκίνησε το δάνειο, πριν από 4 μήνες μου κοκκίνησε το δάνειο, μέχρι το Δεκέμβριο τα κατάφερνα και πλήρωνα, έστω και με καθυστέρηση, τώρα δεν μπορώ να πληρώσω ούτε ένα ευρώ. Δηλαδή αυξάνονται τα κόκκινα δάνεια και σε λίγο καιρό αυτό που λέμε εμείς ότι 150 δις είναι πραγματικά τα κόκκινα δάνεια, θα είναι και λίγο. Θα αρχίσει όλο και περισσότερο το νούμερο να πλησιάζει προς τα 200 δις, που είναι το σύνολο των δανείων κόκκινων και ενήμερων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Άρα λοιπόν, όποιος και να είναι ο στόχος, είτε είναι 15 δις είτε είναι 20 δις, για μαζικές πωλήσεις κόκκινων δανείων στα funds μέσα στο 2018,
Αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Τα κόκκινα δάνεια θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει, είναι αδύνατον, και γιατί και ο κόσμος ανακάλυψε, χάρη στην υπέρβαση, αλλά χάρη και σε άλλους ανθρώπους που αναδεικνύουν τα ίδια ζητήματα, ακόμη και ο ενήμερος ανακάλυψε ότι πρέπει επιτέλους να τελειώνει αυτή η πλάκα, το ότι πρέπει να συνεχίσει να πληρώνει παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις, την εισφορά του νόμου 128 του 1975, με την οποία οι τράπεζες, το τραπεζικό σύστημα το ελληνικό, οφείλει σήμερα στους δανειολήπτες 20 δισεκατομμύρια. Και αυτό δεν το λέμε πλέον εμείς στην υπέρβαση, είναι επίσημη απάντηση του Υπουργού Τσακαλώτου στη Βουλή, όπου με βάση τις χρεώσεις κάθε χρόνο έχει βρεθεί ότι από το 1991 μέχρι σήμερα οι τράπεζες έχουν χρεώσει παράνομα τους δανειολήπτες με 10 δισεκατομμύρια. 10 δισεκατομμύρια από το 1991 μέχρι σήμερα κεφάλαιο, εκτοκιζόμενο, με βάση τα τρέχοντα επιτόκια κάθε έτους, σήμερα κάνει ένα λογαριασμό 20 δισεκατομμυρίων, τα οποία έχουν κλαπεί από τους δανειολήπτες, τα οποία έφτασε η ώρα που ακόμα και οι ενήμεροι δανειολήπτες λένε όχι, σταματάμε να τα πληρώνουμε. Μας χρωστάνε 20 δισεκατομμύρια. Και με αυτά τα 20 δισεκατομμύρια, αγαπητέ μου Λεωνίδα, θα μπορούσαν σήμερα που μιλάμε οι τράπεζες, σήμερα, επειδή αυτά είναι κλεμμένα λεφτά από την τσέπη του δανειολήπτη. Με αυτά τα 20 δισεκατομμύρια θα μπορούσαν οριζόντια να κουρέψουν κατά 50% όλα τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια. Φτάνει μόνο η ληστεία της εισφοράς του νόμου 128 του 1975 για να κουρευτούν οριζόντια όλα τα κόκκινα δάνεια τα στεγαστικά. Και παράλληλα οι δανειολήπτες και τις 360 μέρες ανακαλύψαν, Λεωνίδα μου, και το ΣΕΠΕ ανακάλυψαν, μάλλον συγκρόσα μας να τα λέμε 4 χρόνια, 5 χρόνος φέτος, και τα πανωτόκια ανακάλυψαν και τους εξολογιστικούς τόκους ανακάλυψαν. Οπότε σου λέει τέρμα η πλάκα, πάμε στην υπέρβαση, σας στέλνουμε ένα ωραίο εξώδικο, σας ζητάμε να επανακαθορίσετε τις οφειλές μας αφαιρώντας όλες τις παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις και ελάτε μετά να τα ξαναπούμε. Και οι τράπεζες αντί να έρθουν να τα ξαναπούνε, συνεχίζουν το ίδιο βιολί που τις έφερε σήμερα στο χείλο της καταστροφής και που φέρνει τους μισούς τραπεζίτες να πιάνουν κουμπαριές με το κτίριο 9, με τους ανακριτές στην Ευελπίδων και με τους δεσμοφύλακες στον Κορυδαλό, και τρέχουν στη διαδικασία των μαζικών πληστηριασμών. Και επειδή κάποιοι λένε δεν γίνονται πληστηριασμοί, 500 πληστηριασμοί γίνανε μέσα στο μήνα Μάρτιο σε όλη την Ελλάδα, 500 πληστηριασμοί, και για όσους δεν πιστεύετε θα σας βάλουμε τώρα στην εικόνα να δείτε και μπορείτε να μπείτε και στο blog του κινήματος Υπέρβαση να το διαβάσετε, το πίνακα με την ανάλυση, αν την έχει την εικόνα ο σκηνοθέτης μας να μας τη βάλει, να τη εικόνα, το πίνακα με την ανάλυση όλων των πληστηριασμών του μηνός Μαρτίου, γίνανε 500 πληστηριασμοί και εκεί θα δείτε πώς ήταν αναρτημένοι, πώς ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, πώς ήταν άγονοι, πώς αναβλήθηκαν και πώς ματαιώθηκαν. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας για την εικόνα. Σε όλα λοιπόν αυτά, οι δικοί μας δανειολήπτες, οι δανειολήπτες της υπέρβασης, για 5ο χρόνο φέτος μπορούν να λέμε και μπορούμε να λέμε και εμείς μαζί τους, να μας βάλει ο σκηνοθέτης μας την εικόνα, κανένα σπίτι δάνειο λήπτη της υπέρβασης στους πληστηριασμούς. Δεν έτυχε, πέτυχε. Ευχαριστούμε το σκηνοθέτη μας για την εικόνα. 5 χρόνια αγώνας με την υπέρβαση, είναι ο 5ος χρόνος φέτος και μετά από τόσα χρόνια και τόσο αγώνα και τόση προσπάθεια, καταφέραμε, αγαπητέ μου Λεωνίδα, να μην υπάρχει ούτε ένας δανειολήπτης της υπέρβασης πουθενά στην Ελλάδα σε πινάκιο πληστηριασμού, γιατί οι δανειολήπτες ήρθαν κοντά μας, κάνανε τα εξώδικα στις τράπεζες, με το εξώδικο ζητήσανε από τις τράπεζες να τους επανακαθορίσουν τις οφειλές τους, αφαιρώντας όλες τις παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις, τα πανωτόκια και τους εξολογιστικούς τόκους, να επανακαθορίσουν τις οφειλές, και με την ομαδική αγωγή στην οποία συμμετέχουν, ζητούν οι τράπεζες το εναπομείνα κεφάλαιο να τους το κουρέψουνε, 50% στα στεγαστικά δάνεια, 70% στα καταναλωτικά και τα επιχειρηματικά και 90% στις πιστωτικές κάρτες. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς που μας ακούτε, οι τηλεθεατές μας, εσείς που δεν έχετε έρθει ακόμα στην υπέρβαση, η υπέρβαση είναι μονόδρομος σήμερα για τους δανειολήπτες
Κίνημα Υπέρβαση λοιπόν, ελάτε κοντά μας, 210-5200-452 το τηλέφωνο της εκπομπής μας. Τηλεφωνείτε τώρα και ζητήστε από τους εθελοντές μας να σας κατευθύνουν στο πλησιέστερο γραφείο της υπέρβασης στον τόπο κατοικίας σας ή στον τόπο εργασίας σας, προκειμένου και εσείς μαζί μας να βρείτε λύση και να προστατέψετε την περιουσία και την αξιοπρέπειά σας από την αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος. Και αυτό το λέμε ειδικά για να το ακούν αυτοί, Λεωνίδα μου, που κάθε τρεις φορές την εβδομάδα τώρα πηγαίνουν και τρώνε ξύλο και κλαίνε έξω από τα συμβολιογραφεία, που χάνουν τα σπίτια τους και που χάνουν τα σπίτια τους σε πλειστηριασμούς παράνομους, που θα μας πεις αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει, πώς μπορούν να αμυνθούν απέναντι στους παράνομους πλειστηριασμούς που διενεργούνται και κλεισμένο των θυρών. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στις οθόνες σας, σε 1,5 λεπτό ερχόμαστε πάλι κοντά σας. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα παρακαλέσω τον σκηνοθέτη να βάλει στην εικόνα μας και τους καλεσμένους μας για απόψε. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τη Μελίνα την Μπάκλα, την τραπεζική μας δημοσιολαβήτρια. Καλησπέρα, Μελίνα. Και όπως πάντα τον Γιώργο τον Βαλέτα, σταθερή αξία στον χρόνο Γιώργος ο Βαλέτας, ο φορολογικός μας σύμβουλος, ο οικονομολόγος μας, φοροτεχνικός. Καλησπέρα και σε εσένα, Γιώργο. Καλησπέρα και από εμένα. Πολύ επικαιρότητα έχετε σήμερα. Θέλω πριν προχωρήσουμε με την επικαιρότητα του Γιώργου του Βαλέτα, που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη σήμερα, Λεωνίδα, θέλω να επαναλάβουμε άλλη μια φορά από αυτό το βήμα, γιατί πίστεψέ με, είναι το μοναδικό βήμα που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα, από το οποίο μπορεί να ενημερωθεί ο δανειολήπτης για κάτι διαφορετικό από αυτό που λένε οι τράπεζες. Δηλαδή, από παντού, από όλα τα κανάλια, θα ακούσετε να λένε στους δανειολήπτες: τρέχετε να κάνετε ρυθμίσεις, τρέχετε να μπείτε στον νόμο Κατσέλη. Τι να κάνουμε, θα σας πάρουν το σπίτι στους πλησιεριασμούς. Κανένας δεν ενημερώνει τον δανειολήπτη για θέματα νομικά που είναι προς το συμφέρον του και για δικαιώματά του, τα οποία αντιστρατεύονται τα δικαιώματα των τραπεζών. Αυτό γίνεται μόνο από αυτή την εκπομπή και μόνο από αυτό το κανάλι που μας δίνει αυτό το βήμα, που πιστέψτε με, είναι ένα βήμα μοναδικό. Κανένα άλλο κανάλι δεν τόλμησε να μας επιτρέψει να κάνουμε αυτή την εκπομπή μόνο εδώ στο Contra Channel και χωρίς καμία λογοκρισία, το επαναλαμβάνω. Και θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω το κανάλι και τον Γιώργο τον Κουρή προσωπικά άλλη μια φορά από τη σημερινή εκπομπή. Πες μας λοιπόν, αγαπητέ μου Λεωνίδα, με αυτούς τους πλειστηριασμούς που γίνονται και κλεισμένων των θυρών, δηλαδή να παίξω τα ΜΑΤ και απαγορεύουν στον κόσμο να πάει μέσα να παρακολουθεί τον πλειστηριασμό, που είναι μια δημόσια διαδικασία. Ο δανειολήπτης λοιπόν που χάνει το σπίτι σε αυτόν τον πλειστηριασμό, εκτός από το να τρώει ξύλο και να κλαίει τη μοίρα του έξω από το συμβολιογραφείο, να ανεβαίνει στα λεωφορεία μαζί με τον Λαβαζάνη για να τον ξαναβάλει στη Βουλή, τι άλλο μπορεί να κάνει για να προστατέψει την περιουσία του, για να πάμε στην ουσία. Τα είπες όλα σαν μου θύμισε στο Λυσάρι Πατάκι. Λέγε, λέγε τώρα. Τίποτα. Θα πρέπει να ακούσουν αυτά που λες και να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που ένας πλειστηριασμός οφείλει και πρέπει να είναι δημόσιος και του στερούν την είσοδο στον δημόσιο πλειστηριασμό, αυτός ο πλειστηριασμός είναι παράνομος. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνει, γιατί πρέπει να το κάνει, γιατί αν δεν το κάνει, δεν χρειάζεται. Ναι, δεν το κάνει κάποιος άλλος για τον δανειολήπτη. Εσύ ο που μας ακούσε πρέπει να το κάνει. Ο ίδιος. Έτσι. Αν δεν ασχοληθεί ο ίδιος. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνει, αγαπητέ μου Λεωνίδα? Μάνι, μία μήνυση. Μήνυση. Έτσι, μπράβο. Κατά ποιον? Κατά και του διενεργούντος τον κλειστό πλειστηριασμό συμβολιογράφου, κατά του υπερθεματιστού, όποιο είναι αυτού, κατά 99% θα είναι τράπεζα, η τράπεζα. Έτσι. Αλλά παιδιά, και κατά και των αυτών των ανθρώπων, λέγονται αστυνομία κάτω, ναι, τα ΜΑΤ, που σου απαγορεύουν την είσοδο. Ναι. Και ας έρθουν να πούνε, είχαμε εντολή. Δεν με πειράζει. Α, ναι, βέβαια. Πες, είχα εντολή. Μα θα πούνε, ναι, ο καθένας θα πει ό,τι ο καθένας θα πει ό,τι πρέπει να πει. Εσύ τι πρέπει να κάνεις. Εσύ ο πρέπει, καθένας λοιπόν κάνει αυτό λοιπόν, όπως ακούγεται, ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Δω. Γιατί αυτοί οι πλειστηριασμοί είναι άκυροι. Αυτούς τους πλειστηριασμούς όμως δεν ακυρώνονται αυτόματα. Πρέπει να τους ακυρώσετε εσείς οι ίδιοι. Και πρέπει να ξεκινήσετε με μηνύσεις. Για αυτά τα θέματα της Τραπέζης Ελλάδος
κατά τα ακούσματα τέλος πάντων, αυτά που πάνε στους εισαγγελείς, κάτι πορίσματα και θα τέτοια. Θα τα πούμε στο τρίτο μέρος αυτά. Εδώ όμως εγώ θέλω να καταλάβουν να οι δανειολήπτες, να καταλάβουν οι δανειολήπτες ότι πρέπει να διεκδικήσετε οι ίδιοι. Ναι. Εσείς λοιπόν σας έχουμε αναρτήσει τη μήνυση στο site, στο blog του Κινήματος Υπέρβαση. Μπείτε μέσα να πάρετε το κείμενο. Έτοιμη τη μήνυση. Να τη γράψετε, να τη συμπληρώσετε μόνοι σας. Είναι γραμμένη. Και να πάτε να την καταθέσετε. Και χωρίς δικηγόρο, χωρίς πολλά έξοδα. Πάτε λοιπόν και καταθέστε την, γιατί είναι για την προστασία του σπιτιού σας. Και ζητήστε από τους δικηγόρους σας να πάνε σε διαδικασία ακύρωση πληστηριασμού. Γιατί όπως σας είπε ο Λεωνίδας, ο πληστηριασμός είναι δημόσιος. Και όταν διενεργείται και κλεισμένων των θυρών είναι παράνομος. Σε τι γλώσσα να σας το πούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ, ενδεχομένως ως γι' αυτό, αγαπητοί μου, αλλά δεν το είπε ο Λεωνίδας, μην περί αυτό. Ο κώδικας το λέει. Ο κώδικας το λέει. Ο κώδικας το λέει. Ναι, ο κώδικας το λέει, αλλά πρέπει κάποιος Λεωνίδας μου να επαναλαμβάνει από ένα τηλεοπτικό βήμα τι λέει ο κώδικας. Πώς από τα πράγματα που λέει η νομοθεσία, η σημερινή ισχύουσα, μέσα στα μνημόνια υπάρχουν ακόμα διατάξεις που προστατεύουν τον καταναλωτή και τον δανειολήπτη. Και χείρα, κύριε. Έτσι, και δεν τις αναφέρει κανένας. Τα κρύβουνε. Τα κρύβουνε. Να νοικιάζεται για τη δικαιοσύνη, να νοικιάζεται για το σύστημα. Έτσι. Και το σύστημα τελικώς, γιατί αν κάτσε ασχοληθεί με εσάς που δεν ασχολείστε εσείς με τον εαυτό σας. Ασχοληθείτε. Υπάρχει όμως και μια οργανωμένη παραπληροφόρηση, αγαπητέ μου Λεωνίδα, από τα συστημικά κανάλια. Ναι. Από τα συστημικά κανάλια. Αυτό εξυπηρετεί. Δεν θέλω τώρα να πω ονόματα και να εκθέσω εντός εισαγωγικών κάποιους που παριστάνουν τους δημοσιογράφους, που ξέρουμε πάρα πολύ τι, καλά, τι δουλειά κάνουν και τώρα, από πού τα παίρνουν τώρα και από πού τα παίρνανε τις εποχές του Κελπνώτης, Νοβάρτης και το καθεξής. Ο κόσμος το έχει του. Έτσι, αλλά όταν βγαίνει το πρωί και η μόνη λύση που δίνει στο δανειολήπτη είναι τι ωραία που κλαίτε κύριε δανειολήπτα μου και δύο μαντιλάκια στις εκπομπές να κλαίμε που χάνει το σπιτάκι του, αλλά πώς δεν θα χάσει το σπιτάκι του, δεν το είπε πολύ. Έτσι, κύριε Γιώργο, του σκάει. Δεν το λέμε. Απλά του λέμε πήγαινε να ρυθμίσεις, πήγαινε στον κώδικα διοντολογίας, βάλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή σου, αποδέχομαι τα πάντα όλα ό,τι λέει η τράπεζα, αποδέχομαι καταχρηστικές χρεώσεις. Έτσι, κύριε Γιώργο, και μετά μαντιλάκι στην εκπομπή, κλαίμε, κάνει, χάνει ο Κοσμάκης στα σπιτάκια του και τι να κάνουμε. Αν θέλετε λοιπόν οι άλλοι να προτείνετε στον κόσμο λύσεις, να προτείνετε λύσεις και να αποκαλύπτεται στον κόσμο και στους δανειολήπτες ειδικά τις κρυμμένες, καλά κρυμμένες διατάξεις νομοθεσίας με βάση τις οποίες μπορούν να προστατευτούν. Να βρείτε λοιπόν την αξιοπρέπεια αυτή που παριστάνεται τους δημοσιογράφους και να πείτε στον κόσμο αυτό που λέμε από αυτή την εκπομπή πόσο καιρό τώρα, ότι οι πληστηριασμοί και κλεισμένων των θυρών είναι παράνομοι, παράνομοι, ακυρώνονται και κινδυνεύουν και πρέπει να υποβληθούν μηνύσεις στους συμβολιογράφους που εις γνώση τους κάνουν παράνομα και κλεισμένο των θυρών, στους υπερθεματιστές, παύλα τράπεζες που παίρνουν τα σπιτάκια του κόσμου μέσα από παράνομες διαδικασίες και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Γιατί όταν πλακώσουν μαζικές μηνύσεις και βρεθούν ένα σωρό συμβολιογράφοι κατηγορούμενοι, θα δείτε για πότε θα σταματήσει η φάμπρικα. Και αλλά αυτά δεν τα λένε στον κόσμο. Αυτά δεν τα λένε στον κόσμο. Αυτά δεν τα λένε στον κόσμο. Στον κόσμο λένε, αχ, χάσατε το σπιτάκι, τι να κάνουμε, κρίμα, να τον βγάλουμε και μια συνέντευξη αυτόν που έχασε το σπίτι του, να κλαίει στον κύριο Γιώργο, να κλαίει στον κύριο Γιώργο την Κυριακή το πρωί στο Sky, γιατί αυτό φέρνει τηλεθέαση, φέρνει τηλεθέαση. Και επειδή φέρνει τηλεθέαση ο δανειολήπτης που κλαίει την Κυριακή το πρωί στον κύριο Γιώργο, αυξάνεται και το μεροκάματο που ζητάμε στην τράπεζα για να τις παίζουμε τη διαφήμιση στα διαλύματα. Άρα λοιπόν, επειδή αρκετά μέχρι εδώ, να μπει ένα τέλος σε αυτή την ιστορία και όσοι θέλετε πραγματικά να βοηθάτε του δανειολήπτη, να το βοηθάτε αποκαλύπτοντας του όλη την αλήθεια και όλο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορεί να προστατευτεί. Και αυτό δεν αναφέρεται μόνο στους δημοσιογράφους, αναφέρεται και σε κάποιους δικηγόρους που έχουν πιάσει μεροκάματα όλα τα κανάλια να λένε στους δανειολήπτες να πάνε στις τράπεζες και να υπογράψουν αυτές τις λεόντιες, τις καταχρηστικές ρυθμίσεις του κώδικα δεοντολογίας που είναι χειρότερες και καταχρηστικότερες ακόμη και από τις δανειακές συμβάσεις που έχουν υπογράψει αυτοί οι δανειολήπτες. Αλλά φτάνει μέχρι εδώ, πιστεύω ότι έγινε αντιληπτό αυτό που θέλαμε να πούμε. Γιώργο Βαλέτα, για πες μας τώρα εσύ τα στατιστικά του κατασχέσεων. Ένα νούμερο μόνο θα σας πω.
Μέχρι το 2017 έχουν διενεργηθεί 1.700.000 κατασχέσεις σε φορολογούμενους. Πόσα? 1.700.000 κατασχέσεις. Είτε αυτές αφορούν κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε αυτές αφορούν σε ακίνητη ή κινητή περιουσία. Τώρα, λίγο ο χάρτης των οφειλών των φορολογούμενων. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι πολλοί οφείλουν λίγα. 1,4 εκατομμύρια Έλληνες οφείλουν ποσά μέχρι 500 ευρώ, από 50 μέχρι 500 ευρώ. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό είναι πολύ σημαντικό, Γιώργο. Mm-hmm. Δηλαδή, για μέχρι 500 ευρώ έχουν γίνει 1.400.000 κατασχέσεις. Όχι, όχι. Ο χάρτης των κατασχέσεων αφορά το σύνολο. Απλά λέω τώρα τον χάρτη των οφειλετών. Των οφειλετών. Σωστά. 1,4 λοιπόν εκατομμύρια χρωστάνε ποσά από 50 μέχρι 500 ευρώ. Αυτό λέω, ναι, μέχρι 500 ευρώ έχουν γίνει 1.400.000 κατασχέσεις. Προσέξτε πόσο οφείλουν ποσά από 5.000 μέχρι 100.000. Οφείλουν μισό εκατομμύριο Έλληνες. Και αυτό δεν είναι λίγο, είναι πάρα πολύ. Μισό εκατομμύριο Έλληνες. Και 41.000 Έλληνες οφείλουν ποσά πάνω από 100.000 ευρώ. Ναι, αυτοί που είναι πάνω από 100.000 ευρώ, εκεί μέσα κρύβονται και οι πολύ μεγάλοι και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και οι παταξίδες και όλοι αυτοί που λες. Εμένα όμως με ανησυχεί, Γιώργο Βαλέτα, το 50-500, που το 50-500 είναι όλος ο κοσμάκης μέσα. Ακριβώς. Που ζει με τα επιδόματα ανεργίας. Αυτός ο κόσμος που ζει με τα επιδόματα ανεργίας και που ζει με την ελεημοσύνη των συγγενών και των φίλων πολλές φορές, που έχει κομμένο το ρεύμα, που έχει απλήρωτο το νίκη, που δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα, που στερείται τα απαραίτητα για να ταΐσει το παιδί του, έχει και κατασκευμένο τον τραπεζικό του λογαριασμό από την εφορία. Ακριβώς. Και με ανησυχεί και το άλλο, οι 500.000 που λες που χρωστάνε από 5.000 μέχρι 100, που εκεί μέσα τι κρύβεται? Κρύβεται ό,τι απέμεινε από αυτό που λέγεται μικρομεσαία ελληνική επιχειρηματικότητα. Δεν υπάρχει μία επιχείρηση που να μπορεί να λειτουργήσει όταν 500.000 αφημοί χρωστάνε από 5 μέχρι 100.000 ευρώ. Που τους υποχρεώνει πλέον να κάνουν ηλεκτρονικά συναλλαγές. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Να τους βάζει ο αντισυμβαλόμενος τους τα λεφτά στο τραπεζικό λογαριασμό υποχρεωτικά και να τα παίρνει εφορία. Για πες μας, Γιώργο Βαλέτα, λοιπόν, εδώ τι γίνεται. Και ένα ακόμα στατιστικό. Το 2017 η ΑΑΔΕ διενήργησε 721.000 επαφές με φορολογούμενους για να τους πιέσει, είτε μέσω email είτε μέσω τηλεφωνημάτων. Ξεκίνησαν και εκεί τις πρακτικές. Μάλιστα. Αυτό το ξέραμε, το είχαν ανακοινώσει και όλα, έχουν φτιάξει και ένα εξειδικευμένο τμήμα που κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά όσα τηλέφωνα και να κάνουν, δεν πρόκειται να εισπράξουν, αγαπητέ μου Γιώργο Βαλέτα, διότι εκ του μη έχοντος όσα τηλέφωνα και να κάνεις, να δω πότε θα το καταλάβουν στις φορολογικές αρχές, θα το καταλάβουν οι δανειστές, η ΑΔΕ, το Υπουργείο Οικονομικών. Για πες μας τώρα τι γίνεται με τους πληστηριασμούς. Να το συνδυάσουμε και με την καινούργια μας δράση. Την προστασία από τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας από την εφορία. Τι γίνεται με τους πληστηριασμούς της εφορίας που ξεκινάνε ως ονούκου ηλεκτρονικά σε λίγες μέρες, από την 1η Μαΐου. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Από 1η Μαΐου η εφορία είναι έτοιμη να διενεργήσει 17.000 προγράμματα πληστηριασμών για οφειλές φορολογουμένων πάνω από 50.000 ευρώ. Με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του κώδικα έσπραξης δημοσίων εσόδων, πλέον οι πληστηριασμοί από το δημόσιο είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικοί και θα γίνονται βάσει η πρώτη τιμή προσφοράς θα είναι η εμπορική αξία και όχι η αντικειμενική. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, σε όλο αυτό τον κόσμο που κινδυνεύει από τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς της εφορίας που θα ξεκινήσουν μαζικά από 1η Μαΐου. Εμείς στην Υπέρβαση δημιουργήσαμε μία νέα δράση, την προστασία της πρώτης κατοικίας από τον πληστηριασμό της εφορίας, διότι υπάρχει μία ξεχασμένη νομοθετική διάταξη του 2010 που ξεχάσανε να την καταργήσουν. Ο Γιώργος Βαλέτας την ανακάλυψε και με φάση λοιπόν αυτή τη διάταξη μπορείτε σε συνδυασμό με αίτημα που θα υποβάλλετε στον έφορο να προστατέψετε και εσείς την πρώτη κατοικία σας από τον πληστηριασμό της εφορίας. Αφορά αποκλειστικά την πρώτη και μοναδική κατοικία του φιλέτη του δημοσίου, που σε σχέση με κάποια οικονομικά και εισοδηματικά κριτήρια έρχεται σε συνδιαλλαγή δυστυχώς με τον έφορο, δεν είναι οριζόντιο το μέτρο, πρέπει να πας να το συζητήσεις με τον έφορο και να δεχθεί και ο έφορος να μπει στη διαδικασία να προστατέψει την πρώτη κατοικία σου. Ακριβώς. Είναι λοιπόν μια διαδικασία δύσκολη και σύνθετη, γι' αυτό και την κάναμε δράση.
Και γι' αυτό απευθυνόμενοι σε όλους εσάς που κινδυνεύει το σπίτι σας, η πρώτη κατοικία σας από πλειστηριασμό της εφορίας, σας λέμε ξανά για άλλη μια φορά σήμερα, κίνημα υπέρβαση 210-5200-452 το τηλέφωνο της εκπομπής μας. Τηλεφωνήστε τώρα και ζητήστε από τους εθελοντές μας να σας κλείσουν ένα ραντεβού με τον Γιώργο τον Βαλέτα, προκειμένου να σας κατευθύνει, διότι ακόμα και αυτό, επειδή δεν είναι οριζόντιο, είναι δύσκολο και είναι αμφίβολη η επιτυχία του. Ακριβώς. Και πες μας, αγαπητέ μου Γιώργο Βαλέτα, τι είναι αυτός ο οδηγός για τις 120 δόσεις για τα χρέη έως 50.000 ευρώ. Με την πρόσφατη λοιπόν ρύθμιση που ψηφίστηκε την περασμένη Παρασκευή, δόθηκε στη δημοσιότητα μία κύκλος που δίνονται οδηγίες από το Υπουργείο Οικονομικών, από την ΑΔΕ, για το πώς θα ρυθμίσουν συγκεκριμένες ομάδες οφειλετών για μέχρι 120 δόσεις. Ποιοι μπορούν λοιπόν να υπαχθούν σε αυτή τη ρύθμιση? Είναι μια πιο light εκδοχή του εξοδικαστικού συμβασμού που αφορά οφειλές πάνω από 50.000 ευρώ. Εδώ λοιπόν αφορά οφειλές μέχρι 50.000 ευρώ. Ναι. Συγκεκριμένα μέχρι 20.000 ευρώ είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία που μπορούν να επαχθούν ατομικές επιχειρήσεις. Με χρέη βεβαιωμένα μέχρι πότε, αγαπητέ μου Γιώργο? Ορίστε. Με χρέη βεβαιωμένα μέχρι πότε, όλα οριζόντια? Όχι. Με χρέη βεβαιωμένα μέχρι 31/12/2016. 16. Μπράβο. Δηλαδή τα χρέη που βεβαιώθηκαν στο 2017 εξαιρούνται. Εξαιρούνται και είναι υποχρεωμένοι όσοι υπαχθούν στις ρυθμίσεις είτε του εξοδικαστικού είτε σε αυτή που λέμε τώρα και ρυθμίσουν τα χρέη μέχρι 31/12/2016 να ρυθμίσουν και τα επόμενα χρέη από 1/1/2017 εντός 3 μηνών. Με τις 12 δόσεις όμως αυτό. Σωστά. Αυτό δεν πάει σε 120. Όχι. Να το πούμε για να το ξέρει ο κόσμος. Ό,τι χρέη είναι μετά 31/12/2016 δεν μπαίνουν σε καμιά ρύθμιση 120 δόσεων, είτε φορά ασφαλιστικά ταμεία είτε φορά δημόσιο. Ακριβώς. Αυτά πάνε με τη συνήθη διαδικασία των 12 δόσεων. Ακριβώς. Βέβαια, ποιες 12 δόσεις και ποιες 120 δόσεις, που όλα έχουμε πει 100 φορές, εξαρτώνται από την εξυπηρέτηση των τρεχόντων, που κανένας δεν μπορεί να την εξυπηρετήσει. Πάρα πολύ δύσκολο το μέτρο. Δύσκολες και οι διαδικασίες της πλατφόρμας, ακόμα και για τη ρύθμιση. Είναι σαν τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Είναι δύσκολες και οι ρυθμίσεις. Γι' αυτό σας λέμε, όσοι ενδιαφέρεστε και όσοι μπορείτε και όσοι πιστεύετε ότι έχετε τις προϋποθέσεις, πριν πετάξετε λεφτά, ελάτε από την υπέρβαση και ζητήστε από τον Γιώργο τον Βαλέτα να σας κατευθύνει για να μην φάτε τα μούτρα σας. Και πάμε να δούμε λίγο, Γιώργο Βαλέτα, με τις αποδείξεις. Από φέτος τι γίνεται? Συνεχίζει να ισχύει και το καθεστώς των χάρτινων αποδείξεων για το αφορολόγητο? Ακριβώς. Όπως όλοι ξέρουμε, από το 2017 για τις δηλώσεις που θα κάνουμε τώρα το 2018, το χτίσιμο του αφορολογήτου γίνεται υποχρεωτικά μέσω των ηλεκτρονικών αποδείξεων. Δηλαδή, ό,τι συναλλαγές κάνουμε μέσω πιστωτικών, χρεωστικών καρτών και μέσω εμβασμάτων ηλεκτρονικές συναλλαγές, χτίζεται το αφορολόγητο. Τώρα, λόγω της πρώτης εφαρμογής του μέτρου, ναι, επειδή θα υπάρξουν σίγουρα κάποια προβλήματα στην εφαρμογή, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κωδικός θα είναι προσυμπληρωμένος από την εφορία στις δηλώσεις, ναι, αλλά θα αφήνει τον φορολογούμενο να τον πειράξει και να βάλει και να προσθέσει ίσως και κάποιες έγχαρτες αποδείξεις. Μάλιστα. Και τι γίνεται με αυτό το σαφάρι του Υπουργείου Οικονομικών? Βγήκανε το Υπουργείο Οικονομικών οι ελεγκτές στα Βαλκάνια, στην Κύπρο. Τι κάνουν, τους πάνε ταξίδια αναψυχής και λένε ότι κάνουν ελεγχούς? Όχι ακριβώς. Μέχρι τώρα υπολογίζεται ότι γύρω στις 30.000 επιχειρήσεις έχουν μεταναστεύσει εικονικά εκτός Ελλάδος προκειμένου να αποφύγουν τη φορολογική λέλαπα και τις πολύ μεγάλες ασφαλιστικές φορές. Μάλιστα. Οπότε, αφενός μεν με το νόμο 4172, τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, έχουν γίνει πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ότι κάποιος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Ναι. Αφετέρου δε, θα ξεκινήσουν κάποιοι έλεγχοι από το Υπουργείο Οικονομικών για εικονικές μεταναστεύσεις επιχειρήσεων, αφού πάρα πολλοί έχουν στήσει εταιρείες στα Βαλκάνια, στην Βουλγαρία. Για να μην πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα. Ορίστε. Για να μην πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα. Ακριβώς. Ενδεικτικά να πούμε ότι ο φόρος στην Ελλάδα είναι 29% για τις εταιρείες με 15% φόρο μερισμάτων, ενώ στη Βουλγαρία είναι 10%, στα Σκόπια είναι 10%,
Στην Αλβανία είναι 15, Ρουμανία είναι 16% και, ακόμα ρωτάνε και στην γιατί... 20%. Και, ακόμα και μετά ρωτάνε γιατί μεταναστεύουν οι επιχειρήσεις. Πάμε τώρα να δούμε στην καινούρια, την καινούρια τρέλα του Υπουργείου Οικονομικών. Έρχεται λοιπόν, ακούστε αυτό, έρχεται σε εξόμετρο, προσέξτε, σε εξόμετρο στον προσδιορισμό των τεκμηρίων. Και το σεξόμετρο περνάει μέσα από το ξενοδοχεία ημιδιαμονής. Τα ακούσαμε και αυτό. Αγαπητέ μου Γιώργο Βαλέτα, θα την άκουσε πιστεύω την είδηση. Εγώ είχα μείνει στο ότι θα πληρώνεται φόρος για ο φόρος διαμονής για ολόκληρη την ημέρα. Ναι. Άσχετα αν πηγαίνεις 3 ώρες. Ναι. Εδώ όμως δεν είναι θα πληρώνεται ο φόρος ολόκληρη την ημέρα. Ο φόρος λέει θα αποδίδεται και ονομαστικά. Δηλαδή το ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Πρόσεχε, Λεωνίδα, εσύ που πηγαίνεις. Το ξενοδοχείο λοιπόν είναι ημιδιαμονή. Τι λες εσύ, το ξενοδοχείο λοιπόν είναι ημιδιαμονή. Θα αποδίδει τον φόρο με βάση τα ονόματα, τα ονόματα που γράφει η ρεσεψιόν. Δηλαδή θα έχει εφορία και τα ονόματα των πελατών που πήγαν στο ξενοδοχείο ημιδιαμονή για 3 ώρες. Και θα έρχεται αύριο, θα το ζήσουμε και αυτό, προσέξτε. Θα έρχεται αύριο και θα σου λέει, έλα εδώ. Με ποια κυρία ήσουν στο ξενοδοχείο με διαμονή, με την τάδε. Μάλιστα, και άμα ήσουν με μια κυρία τάδε που είναι 500 ευρώ, ας πούμε, η ώρα, σου λέει πώς δηλώνεις 5.000 το χρόνο. Θα φτάσουμε και σε σεξόμετρα, θα το δείτε, διότι εδώ πέρα έχει ξεπεραστεί κάθε όριο κοινής λογικής. Το να διαβιβάζονται τα στοιχεία των ξενοδοχείων ημιδιαμονής, των ανθρώπων που πήγανε για 2 και 3 ώρες σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής, να διαβιβάζονται στις φορολογικές αρχές, άγνωστο για ποιο λόγο, το φόρο πάρτονε, να τον πάρεις το φόρο. Τα στοιχεία τι τα χρειάζεσαι, γιατί τα θέλεις τα στοιχεία. Για να ξέρουμε κάτι ποιος είναι ποιος, ρε Κυριακό. Κάτι θέλεις να όχι, τα κάνεις καλά τα στοιχεία. Κάνετε. Κάτι θέλουν να τα κάνουν τα στοιχεία να τα κάνουν. Και αυτά τα στοιχεία τα μαζεύουνε, προκειμένου μέσα από αυτά τα στοιχεία να ανακαλυφθεί ένα καινούργιο φορολογικό κόλπο. Όχι, πάμε σε ένα εγκλίαση. Πολύ σύντομο καλά διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί είμαστε εκτός χρόνου και επανερχόμαστε σε 1,5 λεπτό. Επιστρέψαμε λοιπόν για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Γρήγορα τους καλεσμένους μας στην οθόνη και να πάμε στη Μελίνα την Πάχλα να μας δώσεις μια εικόνα, αγαπητή μου Μελίνα, μετά από τόσο καιρό, τι γίνεται με τη διαμεσολάβηση, με την τραπεζική διαμεσολάβηση. Υπάρχει κανένα αποτέλεσμα? Υπάρχει ανταπόκριση από τις τράπεζες? Απαντάνε, δέχονται, ρυθμίζουν? Πες μας τι γίνεται, γιατί τα μηνύματα που φτάνουν σε εμάς στην υπέρβαση είναι πάρα πολύ άσχημα σε ό,τι αφορά τις τράπεζες και σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά τους βασικά. Και όχι τόσο απέναντι στους δανειολήπτες, όσο απέναντι και στους τραπεζικούς διαμεσολαβητές που τους υποτιμούν και τους απαξιώνουν στην ουσία. Για πες μας, σε παρακαλώ, τι γίνεται. Οι τράπεζες θέλουν με κάθε τρόπο να ρυθμίσουν θεωρητικά τα δάνειά τους. Βλέπουμε ότι έρχονται πανικοβλημένοι θεωρητικά. Άνθρωποι. Θεωρητικά έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι τελείως φρικαρισμένοι, να το πω, ότι τους έχουν στείλει μηνύματα ενώ είναι ούτε 3 μήνες απλήρωτο το δάνειο για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και λένε μα τι γίνεται. Δηλαδή μου φέρουν μηνύματα ότι που τους έχουν στείλει στο κινητό τους εκβιαστικά να πάνε να υπογράψουν αυτό που θέλουν οι τράπεζες για ρυθμίσεις. Τους μιλάνε για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς χωρίς να έχουν βγάλει διαταγή πληρωμής ακόμα. Ούτε καν να έχει καταγγελθεί το ίδιο το δάνειο. Υπάρχει γενικά μεγάλη πίεση στους δανειολήπτες για να επαναρρυθμίσουν όταν βλέπουν να υπάρχει κάποιος δικηγόρος, όταν πάνε με διαμεσολαβητή στην τράπεζα και δεν πάνε μόνοι τους. Εκεί πέρα κάπως τα πράγματα λίγο αρχίζουν και τους αντιμετωπίζουν λίγο διαφορετικά, επιφυλακτικά στην αρχή. Θέλουν να πάνε με το δικό τους τρόπο. Αυτό θέλω να μας εξηγήσεις. Ναι. Γιατί αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αυτό πρέπει να τα ακούνε και οι αρμόδιοι και από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και από τα αρμόδια Υπουργεία και στο γραφείο του Πρωθυπουργού να τα ακούτε αυτά. Γιατί στην ουσία περνάτε διατάξεις που οι τράπεζες αρνούνται να εφαρμόσουν. Εμένα μου έχει τύχει σε τμήμα υπεύθυνη διαμεσολάβησης να γυρίσει, να μου πει ότι κοιτάξτε να δείτε. Σε μεγάλη συστημική τράπεζα. Ναι. Δεν θα πούμε το όνομα για να μην θεωρηθεί ότι αβατάρουμε τις άλλες. Σε μεγάλη συστημική τράπεζα. Ναι. Να υπενθυμίσω βέβαια σε όλους ότι για τα μέλη της υπέρβασης αυτά που ζητάμε είναι πολύ συγκεκριμένα και στηρίζονται και πάνω στην εκκρεμωδικία που υπάρχει. Έτσι. Με την αγωγή. Οπότε ο κάθε δανειολήπτης έρχεται και ζητάει και βάσει της αγωγής αντίστοιχη διαγραφή
από το δάνειό του και μία δόση αποπληρωμής βάσει των οικονομικών του στοιχείου που τα προσκομίζουμε στην τράπεζα, προκειμένου από κοινού να αποφασίσουν πραγματικά τη δόση και τη διαγραφή του ποσού. Βλέπεις ότι οι τράπεζες προσπαθούν να τους βάλουν σε προδιατυπωμένα δικά τους προγράμματα. Και όχι στη διαμεσολάβηση. Όχι, όχι, προσπαθούν να το αποφύγουν με κάθε τρόπο, με κάθε τρόπο. Όπως και πολλές των περιπτώσεων παρατηρείς ότι ενώ συζητάς έρχεται είτε καταγγελία του δανείου, που μπορεί να είναι ξεχασμένο και 3 και 4 χρόνια, δηλαδή μπαίνει ο δανειολήπτης σε μια διαδικασία να πάει να διευθετήσει και ξαφνικά του στέλνουν και καταγγελία. Και πολύ περισσότερο δε να δεις ότι θα του στείλουν και διαταγή πληρωμής ακόμα. Ενώ ήδη μιλάς και προσπαθείς να βρεις μια λύση με την τράπεζα. Εδώ θέλω, Μελίνα, να επισημάνουμε αυτό για να το καταλάβει καλά ο κόσμος. Υπάρχει μια νομοθεσία για τη διαμεσολάβηση, η οποία, αγαπητέ μου Λεωνίδα, είναι νομοθεσία ευρωπαϊκή. Είναι νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι νομοθεσία ελληνική. Ναι, δηλαδή, μια νομοθεσία που ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Έρχεται και εφαρμόζει νομοθεσία. Συγγνώμη, να σε διακόψω. Από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα είναι υποχρεωτική, ναι, προϋπόθεση για να ασκηθεί μια αγωγή πλην τα θέματα των εκδόσεων διαταγών. Εκεί θέλω να φτάσω. Mm. Έρχεται λοιπόν και ενσωματώνεται αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία στο ελληνικό δίκαιο και ενσωματώνεται πάλι χαριστικά υπέρ των τραπεζών. Γιατί σε ό,τι αφορά τις διαταγές πληρωμής δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης. Σωστά. Πριν από την έκδοση διαταγής πληρωμής. Σωστά. Ισχύει για όλους τους άλλους εκτός από τις τράπεζες. Σωστά. Η υποχρεωτικότητα της διαμεσολάβησης και να το ακούτε στην κυβέρνηση. Γιατί σας περνάνε χωρίς να το καταλαβαίνετε πράγματα που δεν τα παίρνετε χαμπάρι. Αυτό αμφιβάλλω. Σωστά. Αν το έχει αντιληφθεί και κανείς σας από εσάς που το ψηφίσατε. Σε όλη την Ευρώπη υποχρεωτικά, στην Ελλάδα δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα σε ό,τι αφορά τις τράπεζες. Για την έκδοση διαταγών πληρωμής. Έτσι, για τις διαταγές πληρωμής μιλάω. Γιατί λέει για αγωγή. Μα κάνουν αγωγές οι τράπεζες, διαταγές πληρωμής βγάζουν. Όχι, διαταγές. Μόνο στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία κάνουν αγωγές για να μην τους πάνε σε πληστηριασμό. Είναι σοβαροί πελάτες. Είναι σοβαροί πελάτες, ναι. Σοβαροί θαλασσοπελάτες. Είναι καλοπληρωτές. Εδώ λοιπόν, αγαπητοί μου Μελίνα, έρχεται τώρα και επιβεβαιώνεται αυτό που μας λες, ότι επειδή δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα, έχει θεσπιστεί και ο θεσμός του τραπεζικού διαμεσολαβητή. Οι άνθρωποι σαν τη Μελίνα την Μπάχλα, για να γίνουν τραπεζικοί διαμεσολαβητές, περάσαν εξετάσεις. Πιστοποιήθηκαν, αφιέρωσαν χρόνο, δουλεύουν, εργάζονται. Και πάει λοιπόν η Μπάχλα και η κάθε Μπάχλα, η κάθε Μελίνα Μπάχλα, ο κάθε τραπεζικός διαμεσολαβητής στην τράπεζα και η τράπεζα του λέει, δεν θέλω, να το πω πιο χυδαία, δεν γουστάρω να πάω το δανειολήπτη με τραπεζική διαμεσολάβηση, θέλω να τον πάω με τον κώδικα δεοντολογίας. Θέλω να τον πάω το δανειολήπτη με αυτά που θέλω εγώ, γιατί θέλω να τον δέσω χειροπόδαρα. Να τον βάλω να υπογράψει ότι αποδέχεται όλες τις οφειλές του κατά κεφάλαιο και τόκους, ότι αποδέχεται όλες τις παράνομες και καταχρηστικές χρεώσεις, ότι παραιτείται από ένδυκα μέσα, ότι παραιτείται από ανακοπές σε διαταγές πληρωμής. Να τον βάλω λοιπόν να υπογράψει φαρδιά, πλατιά, τα πάντα όλα, γιατί δεν θέλω να πάω μέσα από τη διαμεσολάβηση, γιατί με τη διαμεσολάβηση έχει δικαιώματα. Αυτό είναι το ζουμί από αυτά που σου λένε, αγαπητή μου Μελίνα Μπάχλα, στις τράπεζες για τη διαμεσολάβηση. Και όχι με αυτό, εντάξει, γενικά το βλέπεις ότι προσπαθούν με τον κώδικα δεοντολογίας. Κατανοητό φυσικά από εμάς είναι να το βλέπουμε ότι θέλουν να διασφαλίσουν τη δική τους πλευρά. Την είδα πως τη διασφαλίζουν. Να, η δική τους διασφάλιση. Να τον βάλουν να υπογράψουν τον δανειολήπτη για το υπόλοιπο να γίνουν σήμερα. Όλα τα δάνεια κόκκινα, να τα ξεπουλάνε στο 2%, να τους παίρνουν οι ξένοι τράπεζες από τα χέρια. Και να του χτυπάει την πόρτα ο Σονούπου και ο εισαγγελέας τώρα, γιατί εκεί θα καταλήξουν. Αυτό δεν προστατεύουν τα συμφέροντά του. Τις τράπεζες καταστρέψανε, την ίδια του την περιουσία καταστρέψανε, ακολουθώντας αυτή την καταστροφική πολιτική όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουν την ίδια βιολή. Και εδώ τώρα εγώ έρχομαι και λέω και θέλω να μας πει και ο Λεωνίδας αν ισχύει αυτό. Οι δικοί μας οι δανειολήπτες, ακόμα και σε αυτή τη διαδικασία, είναι κερδισμένοι. Και είναι κερδισμένοι γιατί κάνουμε το αίτημα της διαμεσολάβησης μέσω του τραπεζικού διαμεσολαβητή στην τράπεζα. Δεν δεχόμαστε με τίποτα οι δανειολήπτες της υπέρβασης να πάμε με τον κώδικα τραπεζικής διοντολογίας, γιατί αν θέλαμε να πάμε έτσι, δεν υπήρχε λόγος να πάμε στο διαμεσολαβητή και δεν υπήρχε λόγος να υπάρχει και υπέρβαση αν πηγαίναμε με τον κώδικα διοντολογίας και με το συνεργάσιμο δανειολήπτη. Η υπέρβαση δημιουργήθηκε γιατί λέμε όχι σε όλα αυτά. Εάν λοιπόν στο δανειολήπτη το δικό μας, τον επίδικο δανειολήπτη της υπέρβασης,
Δεν είναι ασκηνός δανειολήψη όταν είναι λήψη υπέρβαση, είναι επίδικος. Η τράπεζα δεν απαντήσει στο αίτημα του κώδικα ιδεοτολογίας, στο αίτημα της τραπεζικής διαμεσολάβησης, που δεν απαντάνε, έτσι δεν είναι αγαπητοί μου Μελίνα Μπάγλα. Συνήθως δεν απαντάνε. Συγκεκριμένη η τράπεζα είναι αυτή που έχει το πρόβλημα και δεν απαντάει. Οι περισσότερες απλά σε κατευθύνουν προς εκεί όμως υπάρχουν. Λοιπόν, όταν η τράπεζα θα μας βγάλει τη διαταγή πληρωμής, θα έχουμε ένα ακόμα επιχείρημα για να την ανακόψουμε αυτή τη διαταγή πληρωμής. Και αυτό θα είναι η καταχρηστική έκδοση διαταγής πληρωμής, αν δεν κάνω λάθος, τον είδα. Που το έχουμε αντιμετωπίσει και σε άλλες περιπτώσεις. Γιατί το σκεπτικό ποιο είναι? Ότι εγώ έρχομαι και σου ζητώ, σύμφωνα με τον νόμο περί τραπεζικής διαμεσολάβησης, να με ρυθμίσεις, και ενώ προτείνομαι και προσφέρομαι να πληρώσω μέσα από τη ρύθμιση τραπεζικής διαμεσολάβησης που την ορίζει ο νόμος, δεν την έβγαλα εγώ από το κεφάλι μου, εσύ κακόπιστα και κακοπροαίρετα μου βγάζεις διαταγή πληρωμής με στόχο να μου πάρεις το σπιτάκι στον πληστηριασμό. Είναι ή δεν είναι επιχείρημα ανακοπής στη διαταγή πληρωμής αυτό? Όχι μόνο επιχείρημα, αλλά είναι και διάταξη το άρθρο 41 του κώδικα τραπεζικής διοντολογίας. Μάλιστα. Του 1997 είναι ο μόνος κώδικας που ισχύει, όλα τα άλλα είναι εφευρετήματα πρόσφατα. Πρόσφατα. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν... Δεν έχει να κάνει αυτός ο κώδικας που λένε τώρα του 13, δεν έχει να κάνει με κώδικα τραπεζών. Είναι μια... ένα εφεύρημα. Ένα εφεύρημα του κεντρικού τραπεζίτη. Ένα εφεύρημα έδωσε... στουρνάρα. Επειδή ακριβώς με τίτλο είναι... πώς παίρνουμε τα σπιτάκια όλου του κόσμου. Ναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Επειδή ακριβώς είναι ο κεντρικός τραπεζίτης και επειδή είμαστε ένα κράτος μπάχαλο και επειδή δεν υπάρχει καμία γνώση ούτε καν εξειδικευμένη. Και μιλάω για αυτούς που θα έπρεπε να ελέγξουν αυτόν τον άνθρωπο. Και ελέγξω, πήγε, και έδωσε, και δεν ξέρω, πήγε και έδωσε στον τίτλο μιας πράξης, γιατί είναι μια πράξη του διοικητή είναι. Έδωσε τον τίτλο κώδικας. Κώδικα. Ενώ δεν είναι κώδικας. Ο μόνος κώδικας, τραπεζικός κώδικας που υπάρχει, κώδικας τραπεζικής οδολογίας, είναι ο κώδικας που έφτιαξε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών το 1997. Α. Δεν έχει. Άλλος κώδικας δεν έχει από τότε, αυτός είναι ο μόνος πραγματικός κώδικας. Τώρα το ότι το φέρουν κώδικα και την εισφορά τη φέρουν με τίτλο εισφορά, ενώ έχει καταρριφθεί. Ενώ είναι απάτη. Είναι συνεισφορά στον αδικαιολόγητο πλουτισμό της Τράπεζας Ελλάδος. Και έρχεται προχθές μία συνάδελφος. Και αντίδικος βέβαια το τραπεζό, λέει εισφορά αλληλεγγύης. Όπα, λέω. Τι εισφορά λέει? Περίμενε. Δεν ξέχασα το αυτό. Εισφορά λέει αλληλεγγύης. Λέω συγγνώμη, λέω, επειδή με πιάνε τα διάβαση. Για ποια εισφορά μιλάμε εδώ πέρα, τι έχω ανακόψει? Εισφορά αλληλεγγύη. Εισφορά αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη είναι στην ουσία. Αλληλεγγύη. Αλλά δεν το είπαν έτσι, ούτως ώστε, γιατί αν είναι εισφορά αλληλεγγύης, πράγματι. Αφού είσαι εσύ υποχρεωμένος να το καταβάλεις, για να το μεταφέρεις σε μένα, δικαιολόγησέ μου και πάμε λίγο λόγο. Στη Μελίνα τώρα. Μελίνα, επομένως, επειδή μπάχαλος. Οι τράπεζες δεν απαντάνε συνήθως, αποφεύγουν να απαφήσουν στο αίτημα της τραπεζικής διαμεσολάβησης, τι έχουμε αποφασίσει, πώς να στέλνουμε τα αιτήματα? Λοιπόν, είναι κατά περίπτωση, το συγκεκριμένο αφορά συγκεκριμένη τράπεζα, σε όλους αυτούς τους δανειολήπτες το στέλνουμε και με... εξώδικο με δικαστικό επιμελητή, ναι, ώστε να φαίνεται, γιατί πολλές φορές η δικαιολογία είναι μα έχει κατατεθεί, που έχει κατατεθεί, δεν το βρήκα, δεν ξέρουμε ποιος υπάλληλος, σε ποιο κατάστημα, ναι. Πού είναι. Και περνάει ο καιρός, δεν γνωρίζουν τίποτα, υποτίθεται. Κανένας δεν ξέρει τίποτα σε αυτή την τράπεζα. Γενικά δεν ξέρουν ποτέ τίποτα για τίποτα. Οπότε με έναν δικαστικό επιμελητή, οπότε να είναι ξεκάθαρη και η και πρόταση. Και να υπάρχει και βέβαια ημερομηνία, να υπάρχει υπογραφή ότι παρελήφθη. Το χειρότερο σενάριο βέβαια πάντα βάζουν σε περίπτωση μη επίτευξης κάποια συμφωνίας, γιατί μπορεί και αυτό να συμβεί, να μην μπορούν να συμφωνήσουν τα μέρη. Από τη στιγμή που υπάρχει εκκρεμωδικία, στο ποσό που και οι δύο πλευρές συμφωνούν, να μη τι άλλο, ναι. Δεν είναι 100.000, είναι 30. Ναι. Από δανειολήπτης μπορεί σε αυτό το 30 να αποπληρώνει, έστω ότι μπορεί να παγώσει το υπόλοιπο κομμάτι και όταν βγει απόφαση της αγωγής. Και πολύ βασικά να υπάρχει μέσα από το εξώδικο η απόδειξη ότι έγινε πρόταση μέσω εξωδικαστικού, μέσω διαμεσολάβησης, τραπεζικής διαμεσολάβησης από το δανειολήπτη, ότι αυτό παρελήφθη, ότι περιήλθε στην τράπεζα. Για να μην μας πουλάει τρέλα η τράπεζα, δεν ξέρουμε τίποτα, το χάσαμε, δεν το παραλάβαμε. Και φυσικά πάντα ζητάμε αντιπρόταση, πάντα όμως, να υπάρχει αυτή η επικοινωνία και η επίτευξη κοινής συμφωνίας. Μα η τράπεζα, Μελίνα μου, στρατηγικά δεν θέλει την επικοινωνία. Όχι. Σου λέει ξεκάθαρα, θέλω να τον πάω μέσα από τον κώδικα διοντολογίας. Δεν με ενδιαφέρει, λέει η τράπεζα, που η Ελλάδα είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν με ενδιαφέρει που στην Ελλάδα υπάρχει η ίδια νομοθεσία που υπάρχει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Εγώ εδώ αυτή την νομοθεσία την γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια. Δεν γουστάρω να την τηρήσω. Αυτό λέει με λίγα λόγια. Και θέλω υποχρεωτικά να σε πάω με κώδικα δεοντολογίας. Για να σε βάλω να υπογράψεις τα πάντα όλα. Αυτό είναι το παιχνίδι. Αυτό είναι το παιχνίδι για να το καταλάβουμε. Βέβαια, αγαπητέ μου Λεωνίδα, σε αυτό το παιχνίδι, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τις τελευταίες ημέρες, μέσα από μία ανταρσία που έχει ξεκινήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον υποδιοικητή, τον κύριο Μήτρακο, ο οποίος τάχθηκε ευθέως κατά Στουρνάρα και κατά Ντράγκη και πήρε θέση ξεκάθαρη για τρεις κινήσεις στα κόκκινα δάνεια που είναι αντιγραφή αυτού που λέμε εμείς στην υπέρβαση. Γιατί αν διαβάσετε την αυτεμπορική της προηγούμενης εβδομάδας, τι λέει ο κύριος Μητράκος, ο υποδιοικητής Τράπεζας Ελλάδος για τα κόκκινα δάνεια, μιλάει λοιπόν για δημιουργία bad bank, κακής τράπεζας, το λέμε από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η υπέρβαση. Φτιάξτε μια bad bank για τα ελληνικά κόκκινα δάνεια, μια κακή τράπεζα, μια bad bank, να περάσουν όλα τα κόκκινα, όλα τα κόκκινα δάνεια εκεί. Το λέει για πρώτη φορά ο υποδιοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Μητράκος, σε αντίθεση με τον Γιάννη τον Στουρνάρα. Υπάρχει λοιπόν ένας τεράστιος εμφύλιος μέσα στην Τράπεζα της Ελλάδος και να τη δώσουμε και αυτή την τελευταία είδηση που δεν θα παίξει πουθενά, είμαι σίγουρος. Μπήκε εισαγγελέα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της. Έχει μπει λοιπόν εισαγγελέα στην Τράπεζα της Ελλάδος για φοροδιαφυγή 1 εκατομμύριο ευρώ στο νομισματοκοπείο. Εκεί που θέλει να πάει ο Λαφαζάνης. Για 1 εκατομμύριο ευρώ δεν πρόλαβε Λαφαζάνη, τα φάγανε άλλοι τα λεφτά. 1 δισεκατομμύριο φοροδιαφυγή στο νομισματοκοπείο δεν θα σα το πούνε πουθενά. Δεν θα το ακούσετε σε κανένα δελτίο ειδήσεων, μόνο εδώ στο Κόντρα Τσάνελ. Πράγμα το οποίο το καταγγείλανε οι υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδος. Πρόσεξε. Δεν το βρήκε εισαγγελέας από μόνος του. Οι υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδος την κάναν την καταγγελία. Και άκου τώρα το αστείο, Λεωνίδα. Τολμήσανε η Τράπεζα της Ελλάδος τώρα. Ακούει ο Ντράγκη τα κατορθώματα του Στουρνάρα εδώ στην Ελλάδα. 700.000 ευρώ κατάχρηση στο κηλικείο της Τράπεζας της Ελλάδος. Πάλι το καταγγέλουν οι υπάλληλοι. Δεν το λέμε εμείς, δεν το λέω εγώ, το λέω Λίνο Σωστάμος. Οι υπάλληλοι το καταγγείλανε. 700.000 ευρώ κατάχρηση στο κηλικείο της Τράπεζας της Ελλάδος. Δηλαδή εκεί μέσα, Λεωνίδα μου, κλέβουν μέχρι και τα λεφτά από τις τυρόπιτες. Θα αφήσουν τα λεφτά τα δικά μας. Κλέβουν τα λεφτά από τους καφέδες, τα σάντουις και τις τυρόπιτες. Και εσύ απορείς γιατί μας κλέβουν τα δισεκατομμύρια της εισφοράς του νόμου 128 του 1975 και γιατί θέλουν με το ζόρι να μας πάρουν τα σπίτια. Φτάσαμε λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, και σήμερα, και σήμερα, Λεωνίδα. Έχουμε όμως οικονομικό εισαγγελέα, δεν μασάμε τίποτα. Οικονομικό εισαγγελέα έχουμε. Αποτέλεσμα δεν βλέπουμε, κύριε Δραγάτση, εκεί με τα δάνεια των κομμάτων. Ακούω περίεργα πράγματα, αλλά σας τη χαρίζουμε λόγω Πάσχα. Θα τα πούμε μετά το Πάσχα. Φτάσαμε, Λεωνίδα, τώρα οριστικά στο τέλος της εκπομπής. Φωνάζει ο σκηνοθέτης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Ραντεβού όπως πάντα την ερχόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα, πάντα εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Κόντρα Τσάνελ. Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση.